Οι ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου είναι καθοριστικές για το μέλλον της Ευρώπης αλλά και για τη θέση και ρόλο της Κύπρου εντός της Ένωσης. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πιστεύουν σε μια πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση που θα δώσει έμφαση στην κοινή εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια και την άμυνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελέσει ανάχωμα δημοκρατίας απέναντι στις δυνάμεις του αυταρχισμού, να διαδραματίσει ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, να σταθεί απέναντι στον Ισλαμικό εξτρεμισμό, να στηρίξει τα μετριοπαθή αραβικά κράτη και να εργαστεί για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή, να αντιμετωπίσει πολύ πιο αποτελεσματικά τις ανεξέλεγκτες και παράνομες μεταναστευτικές ροές και ασφαλώς να διαμορφώσει τους όρους και προϋποθέσεις μιας σχέσης με την Τουρκία που δεν μπορεί να συνεχίσει να απολαμβάνει προνόμια χωρίς να έχει την ανάλογη συμπεριφορά. Για όλα αυτά που μας αφορούν και μας επηρεάζουν, χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση με σημαντική ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, με την δημιουργία θέσης Επιτρόπου Άμυνας, με δραστική ενδυνάμωση της Frontex, της Ευρωπαϊκής Δύναμης Προστασίας των Εξωτερικών μας Συνόρων. Αυτές είναι οι θέσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δυστυχώς, σε όλες αυτές τις μεγάλες προτεραιότητες, η αριστερά είναι αντίθετη. Το ίδιο και οι ευρωσκεπτικιστές του άλλου άκρου. Το ΑΚΕΛ και η ομάδα του ποτέ δεν πίστεψαν σε μια ισχυρή Ευρώπη. Ποτέ δεν απέβαλαν τους δογματισμούς του παρελθόντος. Και ποτέ δεν αποδέχτηκαν ότι η θέση της Κύπρου είναι στην Ευρώπη και τη Δύση.